ειδικά στον κόσμο της Άρτας που ήρθε εδώ πέρα και διαμόρφωσε και τις δύο ομάδες. Δυστυχώς δεν τα καταφέρα να δεις. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια. Ήταν δυνατός και στα δύο κομμάτια, και στην άμυνα και στην επίθεση. Μπράβο στους Άξι και Πελούχα. Να δώσω και εγώ τη σειρά μου συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν άξια Πελούχος. Θα συμφωνήσω με την Πελούχα. Ήταν και καλή πιέση στην άμυνα και στην επίθεση. Πολύ καλή ομάδα, βουλεμένη. Εμείς δυστυχώς δεν αντέξαμε αυτή την πίεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που γέμισε ένα πραγματικό όμορφο γήπεδο. Θα θέλαμε να το εγκυμιάσουμε με έναν τρόπο, δεν πειράζει, δεν τα καταφέραμε. Κάποια άλλη φορά, δεν ξέρω πού θα τα είναι. Και πάλι καλή επιστροφή στον ΠΑΟΚ και συγχαρητήρια. Ναι, το πρωτάθλημα έχει ακόμα δρόμο. Ο στόχος μας είναι ο αγώνας με τη Νέα Ιωνία. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τη διαφορά των δύο τερμάτων που χάσαμε στην Αθήνα. Θα φτιάξει λίγο την ψυχολογία μου αυτό το πρωτάθλημα. Και συνεχίζουμε. Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός έτσι είναι. Μέσα στο παιχνίδι είναι και οι νίκες και οι ήττες. Μας έλεγε προηγουμένως η Βάσο για ένα παιδί που κρύβει μέσα της. Έναν έφηβο 15 χρόνων. Εγώ να ρωτήσω. Νεάνιδα. Νεάνιδα, εντάξει. Αργεί να ενηλικιωθεί η νεάνιδα ή να απεξαρτηθεί. Ακόμα είναι στα 15. Και χρονιά που ξεκίνησα να δώσω χάμπτο. Οπότε είναι 15. Μέχρι τα 46 έχουμε 31 χρόνια. Ναι. Γυρίνα μου, δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ήταν μια άψογη διοργάνωση με πολύ κόσμο, γιατί ο κόσμος φτιάχνει τους ωραίους τελικούς. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική. Με συγχαρώ τον αντίπαλο, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό που έχει κάνει. Ξεκινώντας από μια κατάσταση σχεδόν παλτόβη, χτίσαμε μια ομάδα που έφτασε ένα τελικό κυπέλλου. Είναι τιμή μας που αγωνιστήκαμε σήμερα τόσο απέναντι σε μια τόσο ιστορική ομάδα που συνέβη για την γέννησή μας. Σχετικά με το παιχνίδι, νομίζω είπαν και οι προλαλήσαντες, ήταν ένα μάτς που ήμασταν φυσικά πιο έτοιμοι, ήμασταν μια πιο δυνατή ομάδα, πιο προετοιμασμένοι. Προπονούμαστε επαγγελματικά και σκληρά. Θα έπρεπε να μας συμβούν πολλά ανάποδα για να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένα τα κορίτσια. Οφείλω να τις συγχαρώ, γιατί δεν ήταν ένα μάτι τόσο εύκολο όσο εξελίχθη. Θα μπορούσε να υπήρχαν πολλά κακά σενάρια. Νομίζω το επίπεδο της συγκέντρωσής μας όμως μας έκανε να καθαρίσουμε το παιχνίδι και το θέλω, μας έκανε να καθαρίσουμε το παιχνίδι πολύ νωρίς. Είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που η Νέα Ιωνία το κερδίζει 5 συνεχόμενες σεζόν. Για μας είναι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Θα το χαρούμε από το κύπελο γιατί το δικαιούνται τα κορίτσια, αλλά η επόμενη μέρα θα μας βρει πάλι με πολύ σκληρή δουλειά για τον επόμενο στόχο. Εγώ είδα ένα περιβάλλον που δεν το γνώριζα, οι γυναίκες, αλλά είδα πολύ ταλαντή, πολύ θέληση. Υπάρχουν πολλά νέα κορίτσια που θέλουν πολύ να εξελιχθούν στο άθλημα και να σου πω την αλήθεια μου άνοιξε την όρεξη. Στον ΠΑΟΚ έχω συνθήκες να δουλέψω εγώ όπως θέλω, επαγγελματικά, με πολλή επιμονή στην προπόνηση και στην τακτική. Και νομίζω ότι αυτή η δουλειά θα αποδώσει όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε να φτιάξουμε μια κατάσταση που να η εθνική μας ομάδα να είναι πολύ πιο δυνατή από ένα χρόνο. Και όλος αυτός ο ανταγωνισμός, η Ιωνία πολύ δυνατή, μακάρι η Άντα θέλει να κάνει άλλο μια κίνηση, να δυναμώσει. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Εγώ για όσο θα είμαι στις γυναίκες, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν το χωρίσω. Θέλω πολύ να αποδώσω δουλειά και ποιότητα. Σε όλο αυτό δηλαδή το αποτύπωμα να έχει πολλή δουλειά και εξέλιξη. Χθες σου ρωτήσανε συνάδελφοι και δεν αποδεχτήκαν τον τίτλο του φαβορή. Τι ήταν αυτό που σας έκανε πιο συγκρατημένο? Δεν νομίζω ότι κανείς προπονητής αποδέχτηκε τον τίτλο του φαβορή σε έναν τελικό. Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε προπονητή σε οποιοδήποτε σπορ, δεν το θέλει. Ειδικά όταν είσαι μια νεανική ομάδα, το να πεις είμαι φαβορή, πρέπει να κερδίσω, δημιουργεί ένα. Κάποιες αθλήτρες πολύ μεγάλο στρες που δεν έχουμε κάποιο λόγο να το δεχτούμε, να το αφήσουμε να συμβεί. Είναι καλύτερα να μπαίνουμε με μια ψυχολογία
πόσο καλό θα είναι να κερδίσουμε παρά το τι θα γίνει αν χάσουμε. Έτσι, γνωρίζαμε όλοι ότι η δυναμικότητα, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αλλά έχουν συμβεί, το ξέρετε πολύ καλά, στον αθλητισμό πάρα πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την άθλη που φιλοξενία της. Ο Γιωάννης ήταν όντως εξαιρετική. Όσο για τον αγώνα, καταφέραμε να πάρουμε από νωρίς το ρυθμό μας και στην πορεία εξελίχθηκε ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι για μας. Χαίρομαι πολύ για αυτό το τίτλο. Είχαμε τον πρώτο στόχο της ομιλίας. Ήρθα στην ομάδα, έφυσα και εγώ και οι συνεργασίες μου αυτόν τον στόχο. Πάρα πολύ χαρούμενοι που είχαμε. Εννοείται να σταματάμε εδώ και να βαδίζουμε πρόσφατα το φως και το κοιτάμε.